Είναι πάλι άλλο ένα κακό μαντάτο, αν θέλετε, για την πόλη μας, η οποία βάλεται τελευταία από παντού, θα έλεγα. Με το που πληροφορηθήκαμε αυτό από το κατάστημα, το υποκατάστημα εδώ του ΟΑΕ, δεν σας κρύβω ότι η πρώτη κίνηση ήταν να έρθουμε σε επαφή με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, πρώτα με τον κύριο Πλακιωτάκη, που εγώ ίδια πήγα στο γραφείο του και είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, και με τον κύριο Δερμητζάκη, ο οποίος είχε επισκεφτεί την ΣΥΤΙΑ και μιλήσαμε για πολλά θέματα. Είναι πραγματικά πολύ οδυνηρό να αποψηλώνεται από υπηρεσίες η περιοχή μας στη Σιτία, γιατί δεν συζητιέται μόνο για τη Σιτία το υποκατάστημα, αλλά και της Ιεράπετρας. Το θέμα όμως η Σιτία παρουσιάζει, λόγω γεωγραφικής περιοχής, παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η απόσταση είναι μεγάλη για να πάμε στον Άγιο Νικόλαο. Εδώ μας πήραν μια ανοιχτή την εφορία, ας πούμε, και υπάρχουν τόσα καθημερινά προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Το ίδιο πράγμα θα γίνει αν γίνει με τον ΟΑΕ. Δεν λέμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι στο να γίνουν κάποιες αλλαγές, κάποιες διορθωτικές αλλαγές στο να εξοικονομηθούν κάποια έσοδα για το κράτος. Όμως θα πρέπει πρωτύτερα να γίνονται μελέτες, να βλέπουν πού είναι η κάθε περιοχή, πού βρίσκεται, τι δυνατότητες έχει πρόσβασης, όχι από μια καρέκλα πίσω από ένα γραφείο, χωρίς να γνωρίζουν πού βρίσκεται η Σιτία, όπως είχε γίνει με το λιμενεργείο. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ότι ο ΟΑΕ θα πρέπει να μείνει, γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι πολύ δύσκολο να χάνουν και ώρες εργασίας, αλλά φανταστείτε και ένα συνταξιούχο να πηγαίνει 150 χιλιόμετρα και άλλα τόσα να γυρίσει, με ό,τι κινδύνους κρύβει αυτή η διαδρομή, να γυρίσει στην πόλη του. Είναι τρομερά δύσκολο να αποψηλώνονται υπηρεσίες στη Σιτία. Είναι βασικό αυτό που σας λέω, γιατί είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση λόγω κακού οδικού δικτύου. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, εάν όλοι μαζί προσπαθούμε.